Ερχόμενοι, αγαπητοί μου, και στο 36ο κεφάλαιο που εισήλθαμε την περασμένη Τρίτη, είδαμε ότι είναι δύο ενότητες. Η μία είναι μία προσευχή της ορθοσιάς και το υπόλοιπο αναφέρεται σε ένα πάρα πολύ σπουδαίο θέμα που θα δούμε πρώτα ο Θεός απόψε. Είχαμε πει από την προσευχή αυτή ότι τρία σημεία θα τονίζαμε. Τονίσαμε το ένα, να τονίσουμε και τα άλλα δύο, γιατί δεν κάνουμε ανάλυση ολοκλήρου της προσευχής, επειδή θα δυσκολεύσαμε πολύ. Το πρώτο, το οποίο και αναλύσαμε, ήταν «Ελέγξον ημάς, δέσποτα, ο Θεός πάντα». Έρχεται σε αντίθεση που θεωρεί το ότι ο κάθε τόπος είναι το δικό του Θεό και μάλιστα φοβερή πολυθεία να έρχεται μέσα σε αυτόν τον χώρο της πολυθείας, να έρχεται αυτή η αλήθεια ότι ο Θεός είναι ένας και είναι πάνω από όλα. Και το λέει κανείς αυτό πια ερεσίδικα στην πράξη του Κύριου μας Ιησού Χριστού, όταν στέλνει τους μαθητάς του στα έθνη να εκκλήσουν τον αληθινό Θεό. Και βέβαια μέχρι σήμερα κάθε Ιεραποστολή έτσι κινείται, κηρύσσει τον αν θέλετε, Άγιον Τριαδικών Θεών. Όπως είπε στο Καθαματιόν Ευαγγέλιο είναι ότι θα κάνει το κήρυγμά σας, θα βαπτίζεται, θα παραγγέλλεται να ζουν τη ζωή όπως ο Θεός μας την εξήγησαν, βαπτίζονται σε αυτούς, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν είναι το κυριότατο και το τελευταίο όνομα του Θεού που είναι Πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Και σας έλεγα την περασμένη φορά ότι είναι εξαιρετικός ενδιαφέροντα τα πράγματα αυτά σήμερα δεν με τους. Δυστυχώς με τους οικουμενισμούς πάμε να ανατρέψουμε τα πράγματα. Και σας είπα ότι είναι εκείνος που κάνει αντίπραξη τρόπον την Άγιο των Θεών, το διάβολος, να απλώσει τους οικουμενισμούς του ακριβώς, όχι για να είναι ένας ο Θεός, αν και λέγεται ότι είναι ένας ο Θεός, αλλά όχι με την έννοια της αποκαλύψεως του ενός και μόνο Θεού, αλλά στη μορφή της οικουμενισμού εκείνης της Χωάνης, χωνή Χωάνης, μέσα στην οποία πέφτουν όλες οι θρησκείες για να βγάλουν τι. Βέβαια, θα μπορούσε να ήταν κάτι διαφορετικό από μια δαιμονική προσπάθεια. Και αυτά λέγαμε την περασμένη φορά. Πηγαίνουμε στο δεύτερο χωρίο. Δηλαδή, το δεύτερο χωρίο δεν είναι συνέχεια του πρώτου, αλλά είναι τρία σημεία της όλης προσευχής. Και διέβλεψαν, συνεχίζει την προσευχή του Σοφοσιά, και επιβάλλε των φόβων επί πάντα τα έθνη. Από την όνομα στον Θεό, λέει να επιβλέπει όλους τους ανθρώπους, αλλά και να επιβάλλει τον δικό του το φόβο σε όλα τα έθνη, πραγματικά. Και βέβαια αυτή η προσευχή του Σοφοσιά, όπως και άλλες προσευχές που είναι της Αγίας Γραφής, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία προαγγελία του ερχομού του Μεσσή. Από τον στίχο αυτόν είναι πολύ φανερό ότι πρέπει να επικρατήσει ο φόβος μόνο του ενός αηδίου αληθινού Θεού. Και όχι ο φόβος περιπτικά του αντικρίστου. Διότι θα επιβάλλει τη γνώμη του και το φόβο του Αντίχριστος, ως ο άνθρωπος εκείνος άνθρωπος θα είναι άνθρωπος. Θα επιβάλλει τον φόβο του ακριβώς για να υπάρχει η εξουσία του.
δεν θα φοβηθούμε. Και όταν μάλιστα γνωρίζουμε, όταν μας αφήνει η ζωή, ότι η ζωή μας επεκτείνεται στην αιωνιότητα με την ανάσταση των νεκρών, δεν θα φοβηθούμε. Το λέω και το τονίζω για να το ξέρουμε. Μη μας κάνει τρόμος στο όνομα του Αντιχρίστου. Λέει ο Κύριος, όταν δείτε όλα σαν έρχονται και έρχονται και το βλέπουμε αυτό, όλα τα σημάδια που θέλουν, τότε λέγει, σηκώσατε τον δάσκαλό σας και περιμένετε να έρθω εγώ από το δρόμο, διότι θα είναι η απολύτρωσή σας. Έτσι, γιατί δεν φοβόμαστε, γιατί μας πιάνει φόβο ότι δεν θα έχουμε φάμε, δεν θα έχουμε τούτο, δεν θα έχουμε εκείνο, τόσο ηλιστικά σκεπτόμεθα. Και επειδή ακριβώς σκεπτόμεθα ηλιστικά, γι' αυτό ακριβώς μας πιάνει αυτός ο φόβος. Μα τα νομίσματα έτσι και έτσι, τι, έγινε, τι, λοιπόν, μα δεν θα μπορούμε, τι δεν μπορούμε. Σύντομα πράγματα θα είναι αυτά. Όλα είναι 3,5 χρόνια. Εξάλλου, σε αυτό που και το λέω, ότι ο Θεός θα μας τρέφει, το λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, θα μας τρέφει τα 3,5 αυτά χρόνια. Πώς? Όπως ακριβώς έτρεπε το λαό του 40 χρόνια εις την έλεγχο. Όταν πήγαν από την Αίγυπτο οι Εβραίοι, αυτό που σας λέω το είπα και το ξανά πάνω, αλλά για Εβραίους τη μνήμησε, δεν είχαν λογαριάσει τι θα φάνε εις την έλεγχο. Κι όμως εις την έλεγχο έμειναν 40 χρόνια, χωρίς τούτο να τα έχουν λογαριάσει. Βλέπει λοιπόν κανείς πάρα πολύ καθαρά ότι έχουμε και αυτό το, και να ήταν το μόνο, το ιστορικό, το υπογραμμίζω, το υπούκανο. Που σημαίνει ότι δεν έχουμε να πούμε. Ο Θεός είναι αληθής, είναι μάρτυρης αληθής, όπως η Βία που διέχει εγγραφή, μας το λέει. Έτσι λοιπόν, ο οικουμενισμός θα ασκήσει και αυτός η Ιεραποστολή. Μια Ιεραποστολή όμως που θα είναι υπέρ του οικουμενισμού. Θα επιστρατεύσει τους ανθρώπους κατά το «σας πάω όπως είστε». Δηλαδή δεν θα αλλάξει τίποτα από εσάς. Μα όταν δεν αλλάξει τίποτα από την ανθρωπότητα, τότε τι κάνουμε τίποτα. Αντίθετα, ο Απόστολος Παύλος, απολογόμενος και στον βασιλέα Αγρίπα, του λέει, είναι στις πράξεις. Ούτε γενόμοι να πηθεί στη ουρανία οπτασία, ο βασιλέα, αλλά στις ενδαμασκών πρώτων και Ιεροσολύμης, εισπάσανε την χώρα της Ιουδαίας και της έθνεση, προσέξτε, υπογραμμίζω τη λέξη, και της έθνεση, Απαγγέλλω, μετανοεί και επιστρέφει επί των Θεών άξια της μεθενίας έργα πράσινας. Αυτό κύριε. Γιατί αυτό ρωτήθηκε. Τι κάνεις, τι λες, πού πας. Που σημαίνει εδώ ότι κυρίως θα έρθει, αλλά τι μετανοεί, να μετανοούν και να επιστρέφουν επί των Θεών. Γιατί επιστρέφει επί των Θεών, γιατί κάποτε οι άνθρωποι εγώριζαν τον αληθινό Θεό από τον Αδάμ και τη Σέβα και την Εύα μέχρι περίπου από γόνους τότε. Μετά ξεχάστηκε ο αληθινό Θεό και εστράψαν βέβαια οι άνθρωποι στην ιδρολατρία. Αυτό λέει κάτι. Αυτό είναι το σωστό. Όχι όπως είσαι να είσαι. Ναι, όπως είσαι να είσαι. Ξέρετε αυτός ο οικουμενισμός ξεκίνησε στον έντεδο χριστιανικό χώρο. Ας πούμε να ρωτούμε Ορθόδοξοι, Παθητικοί, Προτεστάντες κτλ. Προ μερικών ετών στην Αμερική, όταν κάποιος έκανε μια ιερέα κλπ. Ήθελε να βαπτίσει κάποιον Παθητικό, Προτεστάντη, έπαιρνε την παραγγελία.
θεός πλην σου, Κύριε, και γνώσουν δε πάντες οι επί της γης ότι σύ, Κύριος, ή ο Θεός των αιώνων. Ένα πολύ ωραίο σημείο που λέει ότι δεν επιθυμεί ο Ιερός Συγγραφέας την εξαφάνιση των άλλων τριών λαών, να εξαφανιστούν εκεί, να εξαφανιστούν όλοι, αλλά να αποκτήσουν επίγνωση του αληθινού του Θεού, επίγνωση. Να ζήσουν, να αναγνωρίσουν τον αληθινό Θεό. Κοιτάξτε, επίγνωση, που σημαίνει να γνωρίσουμε τον Θεό σε όλο το βάθος. Όλοι. Βέβαια, κατά δυστυχία, και εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, στο βάθος, δεν γνωρίζουμε τον Θεό. Και μάλιστα, τον Ιησού Χριστόν, υπέρ της γνώσης του οποίου ο Απόστολος Παύλος κόπτεται. Πρέπει να φτάσουμε, λέει, στην επίγνωση του Υιού του Θεού, να μάθουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και τι λέει εδώ, λέει όμως και εμείς επέρχομαι. Ποιοι εμείς, οι Ιουδαίοι, που εγνώρισαν τον αληθινό Θεό. Όπως λοιπόν εγνωρίσαμε, έτσι και οι άλλοι λαοί να γνωρίζουν εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό. Αυτή λοιπόν η ευχή είναι η μισή ευχή. Ωραία. Δεν έχει τίποτε που να είναι, όπως λένε σήμερα, ότι έχουμε ρατσισμό και κάτι τέτοιο που παίρνει, που λένε όταν σταθούμε να αντίον κάποιον. Όχι. Αλλά ευχόμαστε να γνωρίζουν τον αληθινό Θεό οι πάντες. Και αυτοί που είναι οι δύο μας οι μουσουλμάνοι, οι δύο μουσουλμάνοι που έρχονται στην Ελλάδα, οι δύο μουσουλμάνοι στην Ανατολή, που έρχονται εδώ και εγκαθίστανται και λοιπά και λοιπά, να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό. Το ίδιο έρχεται και ο Απόστολος Παύλος, που σας είπα προηγουμένως, λέγει μέχρι καταντήσουμε, καταντώ το πιφτάνομα. Οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού εις άνδρα τέλειον εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, γράφει εις τους Εφεσίους. Η επίγνωση του Χριστού, πάλι θα ξαναπώ, πρέπει να είναι το πρώτο μέλημά μας στη μελέτη μας, στη προσευχή μας, στη θεωρία μας. Θεωρία εννοούμε τούτο, το να σκέφτομαι όλα αυτά. Διότι και εκείνα που γνώρισα, γνώρισα, πρέπει να τα χωνέψω. Ό,τι κάνει ένα μυστηριακό ζώο. Αυτό λέγεται θεωρία. Από το θεωρώ το βλέπω εσωτερικός. Είναι μια εργασία εσωτερική. Ταξιδεύω, είμαι στο κρεβάτι μου, δεν παίρνει ο ύπνος. Όπως θέλετε, πάντως δεν απασχολούμαι με κάτι και αναγνωρίζουμε και σκέφτομαι όλα αυτά ξαναλέγω. Λέγονται θεωρία. Πάντως, εδώ έχουμε στην προσευχή του Σοφουσιράκ μια ωραία έκφραση η οποία και εδώ μπήκε το δόγματικό τάχτη με τον επίλογο της παρασκευής ευχής που λέει ότι «Συ Κύριος ή ο Θεός των αιώνων». Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είσαι εσύ ο αιώνιος Θεός. Ούτε αρχή έχεις, ούτε τέλος. Και μάλιστα, να κάνω μια διευκρίνηση, είναι τη γραμματική διευκρίνηση. Ο άνθρωπος θα γίνει αιώνιος. Ο Θεός δεν είναι αιώνιος, αλλά είναι αλήθιος, αλφαγιώτα, αλήθιος. Που σημαίνει εκείνος που δεν είχε, που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Ενώ ο άνθρωπος έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Αυτό λοιπόν λέμε το αίδιος ο Θεός.
ποιήσας και δια του Υιού επίησε τους αιώνας. Δια του Υιού. Γιατί η έκφραση ο πατήρ δημιουργεί δια του Υιού ένα Υιό πνεύματι. Δηλαδή, δημιουργεί ο πατήρ και τι θέλει. Δια του Υιού, γιατί ο κυρίος εκτελεστής της δημιουργίας είναι ο Λόγος. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Η εκπόστατα σοφία και όλα συντηρούνται ένα Υιό πνεύματι. Και προχωρούμε, αγαπητοί μου, αφού μιλήσαμε ό,τι είχε να μας πει ο Σεράκης στην προσοχή του, και προχωρούμε τώρα στο υπόλοιπο του κεφαλαίου. Είναι μερικά χωρία. Ακούστε. Πανδρώμα φάγεται κυρία. Έστειλε δρόμα, δρόματος, κάλυβε. Απόδοσος. Το σωμάτι δέχεται κάθε είδους τροφή. Υπάρχουν όμως τροφές που είναι καλύτερες από κάποιες άλλες. Προσέξτε αυτό το σημείο που μοιάζει παράξενο αυτό το κρύο, Ναι, το στομάχι τρώει τα πάντα, αλλά υπάρχουν κάποιες τροφές που είναι καλύτερες από κάποιες άλλες. Δεν πρόκειται να μας πει, παράδειγμα είναι αυτό, του Ιερούς Κερφέρους, να μας πει να κάνουμε ιδιαίτερη επιλογή στις τροφές και μάλιστα να έχουμε εκείνη την ιδιοτροπία, εκείνο που άλλος δεν επιζητεί σαν εργαστερή μαγεία, να γεμίζει το στομάχι, και άλλος σαν λεμαγεία, για να αισθάνεται την γεύση και τα λοιπά. Σου λέει ο άλλος, θέλω λίγο φαγητό, αλλά ένα ναι, πολύ καλό. Αυτός είναι ελεύθερος. Βέβαια, λιγούδης, λιχνός, είστε αρχαία γλώσσα, λιχνός, λιγούδης. Άρα σου λέει, άρα δεν θέλω να αισθάνω το στομάχι που είναι γεμάτο. Όπως και αν έχει το πράγμα, δεν υπάρχει περί αυτού. Θα σας έλεγα, ούτε για στρίμανι που λέει ο Θεός. Αλλά ούτε και οι χούδιδες λέμε εκεί. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα των δύο καταστάσεων. Όμως θα πάμε λίγο που υπάρχει για να τα πούμε, θα τα ευχαριστηθούμε αυτό το κάτι όταν ο Θεός έβαλε την γεύση σε αυτά όλα. Και μάλιστα ο άνθρωπος προσθέτει, γιατί ο ίδιος Θεός προσθέτει ακόμη μια ικανοποίηση και τη οράσεως. Όχι βέβαια ένα στολισμένο φαγητό, ξέρετε, είμαι εκεί, ξέρουν και στολίζουν και στολίζουν, αλλά και ο Θεός στολίζει. Βλέπετε τα φρούτα τι ωραία που είναι, στολισμένα και τα λοιπά και τα λοιπά. Ό,τι είναι προκειμένου να το γιορτούμε, είναι και στολισμένο, είναι όμορφο. Αλλά θέλει να πει κάτι εδώ χωρί που θέλει. Πρέπει να αποφύσει τη διάκριση η οποία διακρίνει και ξεχωρίζει το ένα από το άλλο. Τι είναι η διάκριση. Μάλιστα, αυτά τα χρόνια θα ήθελα ιδιαίτερα να σας το προσέξουμε, γιατί είναι πολύ σπουδαίο. Είναι ο τρόπος να ξεχωρίζεις τις ιδιότητες του ενός από τις ιδιότητες του άλλου. Ακόμη το καλό από το καλύτερο. Ακόμη αυτό που αξίζει από αυτό που δεν αξίζει. Έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτή τη διάκριση. Δυστυχώς όχι δεν έχει. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η διάκριση λέγεται φυσική διάκριση. Σε αντιδιαστολή με τη λεγόμενη πνευματική διάκριση, δεν θα πούμε τίποτα γιατί παρά μόνο οι ολόγοι θα πούμε παρακάτω. Αυτή όμως η φυσική διάκριση είναι εξαιρετικά χρήσιμη και σπουδαία εις αυτήν την καθημερινότητα. Και θα με δικαιώσετε. Μια κυρία Φίλιππη θέλει να πάει να ψωνίσει ένα εμπορικό. Έχετε προσέξει, όταν θέλει να ψωνίσει μια κυρία σε ένα εμπορικό, να πάρει κάτι το αξιό, να κάνει μια όπο, μουστάκι. Δεν έχει κανένα φιλενάδα δεν θα δει. Είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Και σε ενδιαφέρουσες αγορές, φέρουμε και έναν άνθρωπο μαζί μας. Να και έναν άνθρωπο. Ξέρετε, να μην μείνει μόνο στη δική της γνώμη. Πώς πρέπει
AI με ένα όπως θα λέμε. Δηλαδή με άλλα λόγια, εδώ πρέπει να ασκηθεί η διάκριση αν αυτό που τώρα ψωνίζει είναι σημαντικό, είναι σπουδαίο και έτσι αν μπορεί να το βάλει. Θέλω μια βοήθεια. Θέλω ακόμη δύο μάτια τροποδινά. Αλλά εδώ τα πράγματα όμως είναι σπουδαία, διότι πρέπει να έχουμε και δανειζόμαστε άλλα δύο μάτια αυτή την φυσική εμπειρία. Τι είναι αυτή η φυσική εμπειρία? Αυτή η φυσική εμπειρία είναι η συνισταμένη πολλών πραγμάτων. Να μπορεί κανείς να διακρίνει αυτό που έχει μπροστά του, αν είναι κάτι που μας συμφέρει στη ζωή μας ή δεν συμφέρει. Αλλά για να πω κάτι για την πνευματική διάκριση, γιατί δεν θα μιλήσουμε ιδιαίτερα, παρά μόνο ότι είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος για να διακρίνει αν κάτι είναι από το Θεό ή το διάβολο. Μα να δω είναι αυτό που λέει ο Πρόεδρος Πάθος, εμείς λέει, έχουμε, εμείς έχουμε νούμερο εκ Χριστού. Τι θα πει νούμερο εκ Χριστού? Όπως ο άνθρωπος θα εισκέπτεται ο Θεός, εμείς το έχουμε αυτό. Αυτή είναι η πνευματική διάκριση. Είναι τώρα το Αγίου Πνεύματος. Οι δε πατέρες λέγουν ότι πρέπει να παρακαλάμε τον Θεό να μας δίνει την πνευματική διάκριση. Και εκείνο που δεν βλέπει ο άλλος, σαν αληθινά αιώνιο συμφέρον του, εμείς το βλέπουμε. Το λέμε στον άλλον και δεν παραδέχεται τίποτα. Γιατί δεν έχει νου Χριστού. Κλείνω όμως το θέμα της πνευματικής διακρίσεως και επανέρχομαι στην φυσική διάκριση. Τι είναι αυτή η φυσική διάκριση? Γιατί πρέπει να πούμε, παράδειγμα εδώ πέρα από τη ζωή της Ιράκης, ότι και η φυσική διάκριση μας είναι αναγκαιοτάτη ή συγκεκριμένοτητα. Διότι άμα δεν την έχουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Και σας είπα ότι η φυσική διάκριση είναι η συνισταμένη της προσοχής, να προσέχω κάτι, της παρατηρητικότητας. Αν σας ερωτήσω τώρα, θα σας δώσω ένα κομμάτι χαρτί, ένα πολύ λίγο, και σας πω, πόσα σκαλοπάτια δεν πήγατε όταν μπήκατε να είστε στον ναό? Δεν ξέρω αν θα είναι αυτά. Ή πηγαίνετε σε ένα ναό που έχει πολλά σκαλοπάτια. Θα μετρήσατε ποτέ τα σκαλοπάτια? Όχι. Και σε τι θα μου χρησιμεύει αυτό? Θα σας πω. Μας χρησιμεύει αν πάρουμε καμιά κουτρουμάδα και ξέρουμε πόσα σκαλοπάτια μετρήσαμε. αλλά είναι το θέμα της παρατηρητικότητας. Ασκούμεθα εις την παρατηρητικότητα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην μελέτη, όταν μελετούμε κάθε τι, όχι διαβάζουμε, μελετούμε, γιατί διαβάζω, δεν διαβάζω, διαβάζω και την εφημερίδα. Αλλά δεν μελετώ την εφημερίδα. Για να μην σας πω βέβαια, κάποτε και την εφημερίδα πρέπει να μελετήσουμε. Κάποια άνθρωπα, κάποια σημεία πρέπει να τα ξαναδιαβάσουμε, να τα προσέξουμε κ.ο.κ. Μετά είναι η ανάπτυξη της εμπειρίας. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο στοιχείο αυτό. Των πολλών γνώσεων συνισταμένη αυτή η φυσική διάθεση, αλλά και που επιθυμούμε διαρκώς να τα αυξάνουμε αυτά. Εκείνο που έλεγα για τους αρχαίους Έλληνες, ότι είχαν πάντα διαρκώς την επιθυμία του ιδέα να γνωρίζουμε. Και όταν γνωρίζουμε, έτσι αποκτούμε την φυσική διάθεση σιγά σιγά. Και μάλιστα τα παιδιά σας, όταν οπουδήποτε τα συνοδεύετε, σε ένα περίπτωμα. Βοηθήσατε, δεν λέω, να έχουν αυτή την φυσική διάθεση. Θυμάμαι κάποτε που έμεινε στην Άντια Αναστάσεως, ενώ του γειτονικού σχολείου, επήρε τα παιδιά μου, την τάξη του, επήρε. Και έκανα εκεί περίπατο στη γειτονιά. Και έλεγε, τον άκουσα. Και το χάρηκα πάρα πολύ, γιατί το θυμάμαι. Παιδιά, αυτό το βλέπετε σε μια αυλή. Αυτό είναι αυτό. Εκεί
γύρω, ναι γύρω, ναι γύρω, ναι γύρω. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Μαθαίνουμε να παρατηρούμε. Εγώ δεν θα ήμουν στην πρώτη σπουδαίο. Πιστεύω θα το κάνω ακόμη τα άλλα, δεν ξέρω. Έπρεπε να παρατηρούμε τι έχει μέσα η τάξη μας. Η τάξη μας έχει το και το και το και το. Αυτό είναι μια πρόκληση στο παιδί να μάθει να είναι παρατηρητικό. Ναι, εκεί που πήγε εσύ είδες και πρόσεξα λάθη. Εκτός αν δεν έπρεπε να προσέξεις, αλλά για κάποιο λόγο, για πολλά πράγματα όμως πρέπει να προσέξεις. Με αυτά τα λίγα ερχόμεθα τώρα στην λεγόμενη φυσική διάκριση, την οποία πρέπει να αναπτύσσουμε και στον εαυτό μας και στον περιβάλλον μας, στα παιδιά μας κλπ. Ο λόγος του Θεού μας δίνει δειγματοληπτικά μερικά σχήματα. Συνεπώς, τα υπόλοιπα, θα λέγαμε, χωρία, λίγα είναι, αυτά είναι δείγματα, σας είπα δειγματοληπτικά, είναι δείγματα, πώς να αναπτύξουμε και πόσο χρήσιμη είναι η φυσική εμπειρία. Το χωρίο αυτό δεν το έκανε λίγο περισσότερο, ότι υπάρχει φαΐ που είναι και λίγο από κάτι άλλο. Δεν το έκανε, το καταλαβαίνω πολλές φορές, εάν το παραδείγμα πει, άσυλο το μάτι σου, διάλεξε εκείνο που ταιριάζει περισσότερο στο σώμα σου, για να μην πονέσει το σώμα σου κλπ. Δηλαδή, στην επιλογή σου, στην κατάλληλη τροφή. Δεν μένω περισσότερο. Απλώς ήθελα να μας πει το χωρίο ότι πρέπει τα πράγματα να τα διακρίνουμε. Και πηγαίνω στον επόμενο στίχο, τον 11ο. Λέει, φάεις γεύεται δρόματα θύρας, το θυμεϊκά. Ούτως καρδία συνετή λόγους ψευδή. Και η απόδοση. Όπως ο Λάγκας όταν γεύεται φαγητά αγρίων θυραμάτων, αυτό είναι δαγός, αυτό είναι ορτίκι, παράδειγμα, τα διακρίνει. Έτσι και η σοφή διάνοια διακρίνει τους ψεύτικους λόγους. Πρέπει να διακρίνουμε. Δηλαδή, αυτό που μιλάει, τώρα τι μου λέει. Μου λέει την αλήθεια, τι μου λέει ψέμα. Όχι να είναι αυτά, αγαπητοί μου, καθηγητή, και η υποψία είναι κακό πράγμα. Όχι να είναι αυτό. Αλλά ό,τι όμως, ότι ό,τι μας λέει η ώρα, να το χάνουμε κατά το κεραμερινό καθόμενο, αλλά να έχουμε μια μικρή διάθεση. Εδώ έχουμε ένα δεύτερο παράδειγμα διακρίσεως. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν γυμνασμένη βεβαίως γεύση. Εάν τους δώσουμε να δοκιμάσουν όλα αυτά τα φαγητά από την αγρίαν θύραν, δηλαδή από αυτά του βουνού τα ζώα, τότε θα αποκτήσουν αυτή την γνώση. Έλα όμως που δεν έχουν όλοι γυμνασμένη γνώση ή δεν έχουν τη δυνατότητα, όπως θέλετε πάρτε το. Έτσι και όλοι οι άνθρωποι, μας λέει το χωρίον αυτό, δεν έχουν σύνεση και σοφία και διάκριση του αληθινού από το ψεύτικο, δεν έχουν. Γι' αυτό οι άνθρωποι λιγότερο ή περισσότερο πλανώνται. Πολλές φορές ακούμε ανθρώπους με κάτι γνώμες που απογοητευόμεθα και λέμε, καλά, αυτός ο άνθρωπος δεν βλέπει, δεν καταλαβαίνει. Πού βρίσκεται, τι εκτιμά, με περίεργο πράγμα. Και πηγαίνω στον επόμενο στίχο που θα μας τα πει λιανότερα. Καρδία, λέει, στρεβλή, δώσει λύπη. Και άνθρωπος πολύπειρος ανταποδώσει αυτό. Βλέπετε, τα χωρία είναι από τις παλαιές διαθήκες, είναι λίγο δύσκολα, ιδίως στα σοφιολογικά κείμενα. Γι' αυτό και είναι ανάγκη να τα αποδίδουμε. Διαστραμμένη καρδιά, λέγει, προξενεί λύπες. Ο έμπειρος όμως και συνετός άνθρωπος γνωρίζει να την αντιμετωπίζει. Πού δηλαδή, τι είναι το παράδειγμα αυτό.
που δείχνει πώς να αντιμετωπίζει κανείς διαφόρους χαρακτήρες στη ζωή του. Κάποιος μπορεί να είναι ο σύζυγος, να είναι η σύζυγος, μπορεί να είναι ο γείτονας, που να είναι κακότροπος άνθρωπος. Αν λοιπόν δεν έχουμε διάκριση και δεν προσέξουμε, θα είμαστε σε κατάσταση πάντοτε μάχης. Πάντα θα μαλώνουμε. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε? Πρέπει να μελετήσουμε τον άλλον άνθρωπο, σε ποια κατηγορία ανήκει, του ανθρώπου ο οποίος είναι έτοιμος πάντοτε να μην δέχεται το σωστό κτλ. Και ακόμη πώς θα δείξω συμπεριφορά τέτοια που να μην φτάσω να τσακώνομαι. Πάντως, νομίζετε ότι είναι μικρό το χάρισμα να γνωρίζει κανείς πώς να συμπεριφερθεί σε δυσκόλους ανθρώπους? Δεν είναι μικρό. Κάπου η Σοφία Σολομώντας, λέει ο Σολομών, από τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός, του έδωσε και το χάρισμα της γνώσης της ψυχολογίας εκάστου. Προσέξτε, της ψυχολογίας εκάστου. Δεν μένω πιο πολύ εκεί, παρά μόνον ότι πρέπει να γνωρίζουμε πώς να συμπεριφερόμεθα στον άλλον άνθρωπο δίπλα μας, ιδιαίτερος με εκείνον που βιώνουμε, που συζούμε, δηλαδή μες στο γάμο. Να ξέρει τον άνδρα της η σύζυγος, να ξέρει τη γυναίκα του ο σύζυγος, και έτσι να αποκτήσει την εμπειρία πώς πάντα πρέπει να συμπεριφέρεται το ένα στον άλλον. Κάνει εντύπωση ο όρος πολύπειρος που σας διάβασα προηγουμένως, να αποκτήσει κανείς δηλαδή πολύ πείραν. Είναι σπουδαίο. Ας πούμε εκπαιδευτικός. Ποιος εκπαιδευτικός και από το δημοτικό και από το γυμνάσιο και από το λύκειο κλπ. Δεν δέχθηκε καζούρα. Η γνωστή μας καζούρα. Δηλαδή τι είναι, μία αποδοκιμασία είναι των μαθητών. Μία αποδοκιμασία. Δίκαιη, άδικη, πάντως είναι μία αποδοκιμασία. Ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει σήμερα μάλιστα με τέτοια ποιότητα παιδιών, να αντιμετωπίζει τα παιδιά της ταξιός του. Νομίζετε πως είναι μικρό αυτό θέμα? Ω αγαπητοί, γιατί αλλιώτικα θα κουραστεί ο εκπαιδευτικός. Δεν θα θέλει να πάει στο σχολείο. Θα του χτυπήσει στα νεύρα η όλη ιστορία. Πρέπει λοιπόν εδώ να αντιδράσει θετικά. Προσέξτε, μερικοί το θυμάμαι και από την εποχή μου που ήμουν μαθητής, ότι θέλουν μερικοί μόλις μπουν μέσα στην τάξη, καινούργιοι καθηγητές, να πάρουν τον αέρα της τάξης ή να πάρει η τάξη στον αέρα του καθηγητού, και περίπου σε χλαμαρίζουν. Λένε κάτι αστεία, λένε κάτι πράγματα. Και μόλις ο μαθητής η τάξη αντιληφθεί πως ο καθηγητής, άντε, ξέρω εγώ, δεν μπορεί πια να σταθεί μέσα στην τάξη. Κρίμα δεν είναι? Δεν αχρηστεύεται αυτός ο άνθρωπος από τις γνώσεις, τις γραμματικές που έχει? Λοιπόν, πρέπει να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πάντοτε κάθε μας περιβάλλον. Είτε είναι η σύζυγη μέσα στο σπίτι, είτε είναι στο σχολείο. Φερρυπίν, γυρίζει λίγο αργά ο σύζυγος και κάθεται με την παντόφλα η σύζυγος και με την γκρίνια. Γιατί? Πες του, καλώς ήρθες. Και ύστερα από λίγο, πώς έγινε και άργησες? Ή βρήκες κανέναν στον δρόμο, ξέρω εγώ? Ακούσετε, πώς και έγινε και άργησες αργότερα? Αλλά θα υποδεχθεί όμως η σύζυγος καλά τον σύζυγό της? Αλλιώτικα, ο αλλιώτικα, θα μανώνουν. Ή δεν είναι πραγματικά αυτά όλα? Έτσι λοιπόν, βλέπετε, είναι μια πραγματική τέχνη να ξέρεις να αντιμετωπίζεις τους άλλους ανθρώπους. Βρίσκεις έξω από την ξόπορτά σου οι γυναίκες, νερά της γειτόνισσας. Ως συνήθως, ξέρετε, πλένουν με την αυλή τους, ξέρω εγώ τι κάνουν, και χύνουν τα νερά και πάνε στη δική σου πόρτα. Ανέδει αυτό το πράγμα, διακρισία εκ μέρους της γειτόνισσας. Άμα θυμώσεις,
και εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Έτσι, έχουμε διαστραμμένους γείτονες, ζηλιάριδες γείτονες. Έτσι, να το κάνουν επίτηδες, να σε σκάσουνε. Μπορείς όμως εσύ με τον καλό σου τρόπο να τον σκάσεις. Να τον σκάσεις, ξαναλέγω, με τον καλό σου τρόπο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό. Και τούτο όταν διακρίνεις απαρχής το χαρακτήρα του άλλου ανθρώπου και αναλόγως ξέρεις να συμπεριφερθείς. Πάντως, στο περιβάλλον των ανθρώπων πολλά πράγματα υπάρχουν. Στο δρόμο. Λίγοι άνθρωποι τσακώνονται στον δρόμο. Στα οχήματα. Λίγοι άνθρωποι τσακώνονται εκεί, είναι μερικοί που είναι, δεν σηκώνει μύγος στο σπαθί τους. Και όλα αυτά με βρισιές κλπ. Όχι, αγαπητοί. Με καλή διάθεση θα αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους. Για να πάμε στον επόμενο στίχο. Τον 21ο. Πάντα άρενα επιδέξατε γυμνή. Έστι δε θυγάτηρ θυγατρός κρίσον. Δηλαδή, η γυναίκα θα δεχθεί ως άνδρα της εκείνων που θα της επιβάλλουν. Υπάρχει όμως διαφορά μεταξύ μιας γυναικός και μιας άλλης. Μια γυναίκα διαφέρει από την άλλη. Εδώ να κάνουμε μια διάκριση, αγαπητοί μου, τον παλιό καιρό, όχι πολύ πίσω, κάποιες δεκαετίες πιο πίσω, είναι γνωστό, ίσως και ακόμη να διατηρείται κάπου στην επαρχία αυτό, να επιβάλλεται από τους γονείς κυρίως ή από τον κηδεμόνα κάποιας κοπέλας, να επιβάλλεται ένας άνδρας, ένας γαμπρός, ότι αυτόν θα πάρεις. Ναι, αλλά με ρωτήσατε εμέρα. Σήμερα ευτυχώς δεν υπάρχει αυτό. Διότι έτσι παραμερίζεται, θα λέγαμε, η προσωπικότητα της κοπέλας και της επιβάλλεται ένας γαμπρός. Όχι δα, όχι δα. Είναι πάρα πολύ κακό πράγμα αυτό. Βέβαια μπορεί να γίνει συνοικέσιο. Δεν αποκλείουμε το συνοικέσιο. Αλλά το συνοικέσιο όμως αυτό θα αφήνει πολύ ελευθερία να σκεφτεί και να αποφασίσει η υποψηφία κοπέλα. Δεν υπάρχει αντίρρηση γι' αυτό. Το συνοικέσιο δεν καταργεί την εκλογή. Όχι. Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ εκείνον ο οποίος μας έκανε το συνοικέσιο. Θα λέγαμε, θα σκεφτούμε. Θα ρωτήσουμε, θα μάθουμε και ούτω καθεξής. Αλλά όχι, αυτός τώρα βρέθηκε, αυτόν θα πάρεις. Όχι. Όχι, όχι. Και εκεί ακόμη θα έπρεπε να υπάρχουν κριτήρια εκλογής αν είναι οι γονείς εμπροκειμένο. Αλλιώτικα τα πράγματα δεν θα είναι ορθά. Επιτρέψατε μου, τώρα το θυμήθηκα, είχα ένα θείο εξαγχιστίας θείο. Το μαγαζί μας, εστιατόριο είχαμε, ήταν γωνία. Η άλλη γωνία ήταν σε κάποιον άνθρωπο, είχε ένα σπίτι μέσα, μονόροφο σπίτι. Αυτός είχε 3 κόρες και μια μέρα ο θείος μου, φαίνεται με έβλεπε εγώ να ολιγορώ γύρω από το θέμα του γάμου, απλούστατα, γιατί είχα σκεφτεί όχι το γάμο, απλούστατα. Έλα εδώ, μου, έλα εδώ. Με πήρε λοιπόν σε μια τζαμαρία που είχαμε, που έβλεπε το γειτονικό σπίτι και μου λέει, κοίταξε να δεις, εδώ, ευκαιρία. Άμεση παντρευτείς μια, και μάλιστα είχε πει αυτός ο άνθρωπος, όποια θέλω να έπαιρνα. Λοιπόν, άμα παντρευτείς λοιπόν μια από αυτές τις κοπέλες, το δικό σας το οικόπεδο με το δικό τους θα γίνει ένα. Ξέρεις τι είπα να πει, 2 γωνίες, ένα οικόπεδο. Εγώ δεν είπα τίποτα άλλο παρά καλά καλά Μπαρμπαγιάννη, του λέω καλά καλά Μπαρμπαγιάννη, τίποτα άλλο. Να του δώσω εξηγήσεις ότι εγώ ήθελα να μείνω άγαμος, κληρικός κτλ. Δεν κάθισα να το κάνω αυτό. Εξάλλου ήταν και ένα μυστικό μου αυτό, το οποίο μάθαν τελευταία στιγμή εκείνοι που έπρεπε να το μάθουν. Ωστόσο, ο θείος μου εδώ ήρθε στη χειροθεσία μου εις μοναχών. Ήρθε εδώ στο μοναστήρι. Αλλά δεν ξέρω βέβαια, δεν μου θύμισε τίποτα, ούτε και εγώ του θύμισα τίποτα, που είναι το περιστατικό. Ναι, αλλά τα κριτήρια εκείνων οι οποίοι προτείνουν
ό,τι θα προτείνουν είναι σωστά. Διότι, ξέρω εγώ, πολλές φορές να είναι κριτήρια υλιστικά, συμφεροντολογικά και όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι καλά. Δεν είναι πάνω σε πνευματικά κριτήρια. Με τον άνθρωπο που θα ζήσεις, πρέπει να έχεις ελευθέρα γνώμη και βούληση. Ελευθέρα γνώμη και βούληση. Εσύ θα αποφασίσεις, εσύ θα σκεφτείς, εσύ θα εκλέξεις, εσύ θα αποφασίσεις. Και η εκλογή πρέπει να είναι με κριτήρια και πνευματικά, προσέξτε, και ψυχολογικά και σωματικά. Αυτό που πολλές φορές οι πνευματικοί άνθρωποι, και θα έβαζα το θέμα πνευματικοί άνθρωποι εντός εισαγωγικών, είναι κάτι που δεν το προσέχουν. Είναι δυστύχημα. Θα προσέξεις, θα το πω για να τυπωθεί. Τα κριτήρια σου θα είναι και πνευματικά και ψυχολογικά και σωματικά. Θα το εξηγήσω πιο κάτω. Μάλιστα, ο σωματικός παράγων δεν είναι αμεληταίος, όπως μερικοί νομίζουν. Βεβαίως, θα ερωτηθούν οι γονείς, θα ερωτηθούν οι αρμόδιοι, ακόμη θα ερωτηθεί και η Εκκλησία. Δηλαδή, ο πνευματικός σου, αν εξομολογείσαι, τι έχει να σου πει. Και μάλιστα, ίσως να είναι πολύ βαρύνουσα η γνώμη του πνευματικού. Ένας σωστός πνευματικός θα κινηθεί όπως σας μιλάω τώρα. Δεν θα κινηθεί ούτε συμφεροντολογικά ούτε υλικά και θα χρησιμοποιήσει αυτά τα τρία που σας ανέφερα. Όπως φερυπινιστή φιλία. Μπορεί εμένα να μου βρει ο άλλος έναν άνθρωπο που θα γίνει φίλος μου? Τα κριτήρια είναι δικά μου. Έτσι και στον γάμο. Δεν θα παντρευτείς εσύ το πρόσωπο που μου λες. Θα παντρευτώ εγώ. Και συνεπώς, εγώ έχω κριτήρια. Μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Πώς θα γίνει αλλιώτικα? Αντιλαμβάνεστε, το θέμα είναι απόλυτα προσωπικό. Το θέμα, απόλυτα προσωπικό. Σημειώσατε ότι δεν καταργείται αυτή η απολυτότητα, η προσωπική, από τις συμβουλές που θα ακούσω. Δεν θα μου επιβάλλουν τις συμβουλές τους. Θα μου πούν, παιδί μου, πρόσεξε αυτό, εκείνο, να ξέρεις τούτο, εκείνο κτλ. Και είναι στη διάκριση και μόνο στη διάκριση του ενδιαφερομένου. Ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας συνιστά και λέγει ότι θα πρέπει να ερωτάτε, λέγει η Εκκλησία, για να μην είναι ο γάμος κατά κόσμον. Βεβαίως. Τότε οι σενοί χριστιανοί που στο θέμα του γάμου είχαν μία ευαισθησία. Πάντως διακρίνει κανείς σε αυτές τις ελεύθερες εκλογές που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι, και το αγόρι και το κορίτσι, μια απουσία, εδώ είναι ο καημός, μιας καλής και συμφερούσης διακρίσεως. Εγώ το έχω παράπονο αυτό. Έρχονται οι άνθρωποι και μου λένε, θέλουν να παντρευτούν, έκαναν την εκλογή τους κτλ. Ή παντρεύονται και έχουν προβλήματα παρακάτω. Το έχω παράπονο. Πού? Καλά παιδάκι μου, δεν πρόσεχες μερικά πράγματα. Δεν είδες μερικά πράγματα. Πήγες και πήρες μια κοπάλα και τώρα για αυτήν παραπονείσαι. Πήγες και πήρες ένα αγόρι, έναν άνδρα, για τον οποίο τώρα εσύ παραπονείσαι. Λες είναι βλάσφημος. Μπα, ποτέ σου δεν βλασφήμισε όσο είσαστε αργωνιασμένοι. Είναι, λέει, τσιγκούνης. Αυτό δεν το είδες. Γι' αυτό μια παρενθεσούλα. Όταν έρθουν κάποιοι, γνωριστήκανε τέλος πάντων, θέλουν να παντρευτούν, λέω και στους δυο, όταν μάλιστα τους περνάμε, ευλογούμε και τους περνάμε τις βέρες, ευλογούμε στην εικόνα της Παναγίας, από έχουμε επάνω, στη μεγάλη εικόνα. Λέω, προσέξτε, λέω στα γόρη, άμα πας ποτέ στο σπίτι της κοπέλας, μη πας με άδεια χέρια, πρόσεξε. Λέω στο κορίτσι, όταν θα πας στο σπίτι του μελλοντικού πεθερού, μελλοντικής πεθεράς σου, μη πας με άδεια χέρια, θα βγάλουν αμέσως το συμπέρασμα ότι και εσύ είσαι απρόκοφτη.
Και μάλιστα να κάνεις ένα γλυκό με τα χέρια σου και να πεις ότι αυτό έχει σημασία, αυτό που λέω. Αυτό το έκανα με τα χέρια μου. Και να λες την πεθερά σου, όχι πεθερά, αλλά μητέρα. Απαρβωνιασμένοι που είσαστε ακόμα. Ξέρετε πόσοι μου έχουν παραπονεθεί ότι η νύφη μου ποτέ δεν με είπε μητέρα. Ο γαμπρός μου ποτέ δεν με είπε μητέρα ή πατέρα. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε. Πείτε η αγωγή που πήρε ο καθένας από το σπίτι του, πείτε ό,τι θέλετε, πείτε. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν αυτά τα λάθη και μετά σωρεύονται ένα σωρό προβλήματα εις αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε φτάνομαι το ζεύγος να διαπληκτίζεται, να φτάσουμε σε ανυπόφορη κατάσταση διαπληκτισμού, ακόμη να φτάσουμε και στο διαζύγιο, και γίνονται, γιατί να μην το πούμε, και όχι σπάνια, ακόμη και στα φωνικά. Ναι, και στα φωνικά. Αν σε όλα χρειάζεται η διάκριση, όμως κορυφαία περίπτωση είναι ο γάμος. Να μάθουμε να διαλέγουμε αυτόν που θα παντρευτούμε. Ή το αγόρι ή το κορίτσι. Χρειάζεται μεγίστη προσοχή. Πολλές φορές ξέρετε ότι προηγείται η καρδία και έπεται ο νους. Τι πρέπει να προηγείται? Να προηγείται ο νους, ο ηγεμόν νους. Θα δεις, θα κρίνεις, έκρινες ότι όλα τα πράγματα είναι σωστά. Τότε άφησε την καρδιά σου να αγαπήσει μόλι της τη δύναμη. Όχι πρώτα η καρδιά και να εχμαλωτήσει αυτή με τη σειρά της τον νουν, να τον εγκλωβίσει, γιατί λίγο παρακάτω βεβαίως το ζεύγος δεν θα πάει καλά. Και μια συμβουλή, αν θέλετε δεχτείτε τη, αποφεύγετε παρακαλώ τα συνοικέσια. Αποφεύγετε τα όσο μπορείτε, γιατί ναι μεν μπορεί να επιτύχουν τα πράγματα, μπορεί όμως μια ζωή να σας βλασφημούν και να λένε ανάθεμα, λέει, σε εκείνο που μας έκανε τη σύσταση, το συνοικέσιο. Το ακούτε, σας μιλάω πράγματα τα οποία είναι στην καθημερινότητα. Αποφεύγετε όσο μπορείτε τα συνοικέσια. Και πάμε στον επόμενο στίχο, αγαπητοί. Καλός γυναικός ηλαρύνει πρόσωπον και υπερπάσαν επιθυμίαν ανθρώπου υπεράγει. Δηλαδή, το καλός της γυναικός, η ομορφιά, κάνει ηλαρών το πρόσωπο. Το πρόσωπο τίνος, επειδή μίλησε για γυναίκα, η ομορφιά της κάνει, λέει, χαρούμενο πρόσωπο στον άνδρα. Είναι και το αντίστροφο. Η δε επιθυμία του ανδρός προς απόκτησή της είναι ισχυρότερα από κάθε άλλη. Εδώ τώρα ήρθε ένα σπουδαίο σημείο, ο παράγων σώμα. Πολύ σπουδαίος παράγων. Όταν διάβασα αυτό το χωρίο, έριξα μια ματιά στον Μακαρίτη, τον Μακαριστό, τον πατέρα Ιωήλ Γιανακόπουλο, που κάνει κάτι ερμηνείες, και λέγει επιλέξει ουδέν αληθέστερον τούτου. Δηλαδή, ομολογεί ο πατήρ Ιωήλ ότι το θέμα του προσώπου παίζει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο. Είναι σαν να σου αρέσει το πρόσωπο που διαλέγεις και να σου ανοίγει η καρδιά σου. Το πρόσωπο που διάλεξες σου ανοίγει την καρδιά ή μήπως σου την κλείνει την καρδιά? Όταν λέμε καλός, ομορφιά, δεν είναι πάντοτε η εκτυφλωτική εκείνη η ομορφιά του προσώπου ή του σώματος, στον λεγόμενο καλπάζοντα έρωτα και τα λοιπά. Και αυτό ισχύει και για την, και για τη γυναίκα βέβαια και για τον άνδρα, αλλά είναι ο συνδυασμός πολλών πραγμάτων, προτερημάτων και σωματικών, αλλά προτερημάτων και ψυχολογικών και πνευματικών. Είναι εκείνο το κάτι στο άλλο πρόσωπο που είναι απόλυτα
στην προσωπική εκτίμηση του κάθε ανθρώπου. Και αυτή η προσωπική εκτίμηση λέγεται έρος, έρωτας. Προσέξτε. Ένα μικρό απόσπασμα από το ίδιο το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ μας δίνει κάποια στοιχεία ενός ολοκληρωμένου έρωτος. Σας διαβάζω πολύ γρήγορα το κείμενο, θα σας το αποδώσω μετά. Χάρης γυναικός τέρψει τον άνδρα αυτής και τα οστά αυτού πιανεί η επιστήμη αυτής. Δώσεις Κυρίου γινή σιγηρά και ουκ έστι αντάλλαγμα πεπαιδευμένης ψυχής. Χάρης επιχάρητη γινή εσχυντηρά και ουκ έστι σταθμός πας άξιος εγκρατούς ψυχής. Ήλιος ανατέλων ελλειψίστης Κυρίου και κάλος αγαθής γυναικός εν κόσμο οικίας αυτής. Λίχνος εκλάμπων επιλιχνίας αγίας και κάλος προσώπου επί ηλικίας στασίμη. Στήλη χρήσεσιν επιβάσεως αργυράς και πόδες ωραίοι επιστέρνης ευσταθούς. Γυναικός αγαθής μακάριος ο ανήρ και αριθμός των ημερών αυτού διπλάσιος. Γινή ανδρία εφραίνει τον άνδρα αυτής και τα έτη αυτού πληρώσει εν ειρήνη. Αυτά είναι γραμμένα στο 26ο κεφάλαιο. Θα σας διαβάσω την απόδοση γρήγορα γρήγορα. Όμως η χάρις, η ψυχική ευγένεια και καλοσύνη της συζύγου τέρπει τον άνδρα. Δεν είναι μόνο η ομορφιά. Η δε ορθοφροσύνη, η σύνεση στο μυαλό και η καλή διαγωγή της θα στερεώσουν και θα θρέψουν τα οστά του. Είναι μια έκφραση συνήθις στους Εβραίους, τα οστά του. Δωρεά Θεού είναι γινή σιωπηλή, δηλαδή όχι γλωσσού. Δεν υπάρχει κανένα αντάλλαγμα μιας γυναικείας ψυχής μορφωμένης κατά Θεόν. Η ντροπαλή και συνεσταλμένη σύζυγος είναι διπλή χάρις παρά του Θεού και δεν υπάρχει ζύγι ικανό να σταθμίσει την αξία της αναρέτου αυτής γυνής. Όπως ο ανατέλων ήλιος στα ύψη του ουρανού του Κυρίου, έτσι και το ψυχικό κάλος της αναρέτου γυναικός λάμπει μέσα στον στολισμό του σπιτιού της. Όπως λάμπει ο λίχνος απάνω στην ιερά επτάφωτη λιχνία, έτσι η ακτινοβολή και η ωραιότητα του προσώπου της εις το καμαρωτό σώμα της. Όπως είναι η χρυσή στήλη επάνω εις τα αργυρά βάθρατων, έτσι και οι ωραίοι πόδες στηρίζουν το καλοδεμένο στήθος, το ωραίο σώμα της. Ευτυχής είναι ο άνδρας εκείνος που έχει ενάρετη σύζυγο. Ο αριθμός των ετών της ζωής του θα διπλασιαστεί, δεν θα λιώσει. Γυναίκα δραστηρία και εργατική εφραίνει τον άνδρα της. Τα δε έτη της ζωής του θα είναι γεμάτα από ειρήνη. Τι σημαίνει όλη αυτή η ιστορία? Ο συνδυασμός όλων αυτών και η ομορφιά και η ψυχική ομορφιά και η φρόνηση και η σύνεση, όλα συνδυασμένα, κάνουν την πολύ ωραία γυναίκα. Γιατί όχι και έναν άνδρα τα ίδια γνωρίσματα τον καθιστούν που να είναι αγαπητός, αγαπημένος σε μία γυναίκα. Και λέγει στη συνέχεια το επόμενο χωρίο. Η έστιν επιγλώσσης αυτής έλεος και πραήτης, ουκ έστι ο ανήρ αυτής καθιούς ανθρώπων. Εάν η γυναίκα στη γλώσσα της έχει πραότητα και επιοίκεια, ο σύζυγός της θα είναι ο ευτυχέστερος μεταξύ των ανθρώπων. Δεν μένει δηλαδή ο ιερός συγγραφέας, όπως είδατε στην περιγραφή που σας διάβασα, στα σωματικά χαρίσματα, αλλά και στα σωματικά χαρίσματα, αλλά προχωρεί και στα ψυχικά χαρίσματα. Διακρίνονται, ξέρετε, τα ψυχικά από τα πνευματικά χαρίσματα. Είναι η ωραία και επιοικής γλώσσα της γυναικός.
Θα τολμούσαμε να πούμε ότι το ωραιότερο στολίδι στη γυναίκα είναι η γλώσσα της. Γλώσσα ταπεινή, σοφή, επιηγής, πλήρης ελέους και ευγενίας. Και αν είναι μορφωμένη, γιατί όχι και η κουβέντα της, ο λόγος της, να έχει και μία φιλολογικότητα. Να ξέρει πραγματικά δηλαδή πώς θα μιλήσει. Αλλά ο χρόνος μας κατέλαβε, αγαπητοί μου, και θα συνεχίσουμε πρώτα Θεός την ερχομένη Τρίτη. Ο Κύριος θα σας ευλογεί, καλή επιστροφή και καλό μήνα.